Παρουσία του στενού οικογενειακού κύκλου τελέστηκε σήμερα η κηδεία του Σύφη Βαλιράκη, του ιστορικού στελέχους του Πασόκ, που εντοπίστηκε νεκρός και η σύζυγός του κάνει ανοιχτά λόγο για ανθρωποκτονία. Ελάχιστα άτομα, σε βαρύ κλίμα, αποχαιρέτησαν το Σύφη Βαλιράκη, ενώ το παρόν έδωσε και η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, Φόφη Γεννηματά. Την ίδια ώρα η καταγγελία της σύζυγου του ότι ο θάνατος του οφείλεται σε ανθρωποκτονία εξακολουθεί να διερευνάται, ενώ για δεύτερη φορά κλήθηκε χθες το βράδυ να καταθέσει στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας ο αυτόπτης μάρτυρας που ανέφερε στην πρώτη του κατάθεση ότι είδε ένα άσπρο αλλιευτικό να κινείται κυκλικά γύρω από το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη, αλλά και τη λογομαχία που είχε ο πρώην υπουργός με τον καπετάνιο του συγκεκριμένου σκάφους. Ο άνδρας κλήθηκε βλέποντας φωτογραφίες αλλιευτικών να αναγνωρίσει το σκάφος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Από τις φωτογραφίες δε, όπως τόνισε, είπε ότι τρία από αυτά φάνηκε να μοιάζουν με αυτό που είδε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής να κινείται κυκλικά γύρω από το φουσκωτό του άτυχου πρώην υπουργού. Μου δείξανε φωτογραφικό υλικό από τα σκάφη, περιέγραψα πώς περίπου είναι το σκάφος, ταιριάζανε 2-3 στο περίπου. Γιατί φωτογραφίες σας έδειξαν? Μπρος από 30 φωτογραφίες, 30-40 φωτογραφίες. Τους είπα δεν μπορώ να διευκρινίσω 100%. Ότι ναι, είμαι απόλυτος ότι είναι το συγκεκριμένο σκάφος. Είναι τα γνωστά τα καΐκια που είναι στρογγυλεμένα μπρος-πίσω. Πόσο μέτρα? 6, 7, 5, αυτό δεν μπορώ, δεν τα γνωρίζω αυτό είναι το πράγμα. Ζήτησαν κάποιες διευκρινήσεις? Όχι, όχι. Αν είχα κάποια ενόχληση από την ημέρα που μαθεύτηκε, από την ημέρα που βγήκα στη δημοσιότητα, αν είχα κάποια ενόχληση από κάποιον ή οτιδήποτε, ρωτήθηκα κάτι, όχι απολύτως. Όπως και το τόνισα ότι δεν φοβάμαι και κανέναν. Για την υπόθεση είχαν καταθέσει μέχρι αργά χθες το βράδυ 4 άτομα, τα οποία έχουν δώσει αρκετές πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Σύφης Βαλιράκης. Ενώ ο δικηγόρος της οικογένειάς του, Γιώργος Σπύρου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, είπε ότι αναμένεται η αυτοψία που θα πραγματοποιηθεί στην προπέλα του φουσκωτού του άτυχου πρώην υπουργού, προκειμένου να αποσαφινιστεί αν χτυπήθηκε από αυτή ή από την προπέλα άλλου σκάφου, ενώ όπως έγινε σήμερα γνωστό από τους δικηγόρους της οικογένειας, στη δικογραφία που σχηματίζεται από τις λιμενικές αρχές, θα ενταχθούν και δύο βίντεο τα οποία αποδεικνύουν την εμπλοκή ενός αλλιευτικού σκάφους στο περιστατικό που στήγησε τη ζωή του πρώην υπουργού του Πασόκ. Έχει δηλαδή κλειδώσει το θέμα ότι το ατύχημα το προκάλεσε ένα αλλιευτικό σκάφος. Έχει κλειδώσει το θέμα του χρόνου και του τόπου του δυστυχήματος, του τραγικού αυτού δυστυχήματος. Και έχει επικεντρωθεί η έρευνα στην ταυτοποίηση των προσώπων. Σκοπεύουμε να συγκρίνουμε τα ευρήματα αυτά με την προπέλα του σκάφους του Σύφη του Βαλιράκη και με την προπέλα άλλων αλλιευτικών παρομοίων που φέρουν διαφορετικού τύπου και διαστάσεων προπέλες από τα μικρά σκάφη σαν αυτό του Σύφη του Βαλιράκη, και από εκεί θα προκύψει και το συμπέρασμα το κατά πόσον το τραύμα προκλήθηκε, το θανάσιμο τραύμα προκλήθηκε από τη δική του προπέλα ή από την προπέλα άλλου και άλλου τύπου αλλιευτικού σκάφους. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η λίστα των μαρτύρων που είδαν κάτι από το μοιραίο περιστατικό το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής να αυξηθούν και να προσφέρουν περισσότερα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ίσως τα όσα ισχυρίζεται η οικογένεια του πρώην υπουργού περί ανθρωποκτονίας.